Καλημέρα σας. Εγώ είμαι η Μοναρχή Αλίκη και τώρα έχω μία άλλη μάθημα για σας για σήμερα. Σήμερα έχω μία άλλη ερώτηση για σας. Ξέρεις ότι ακριβώς όπως υπάρχουν φυσικοί νόμοι, όπως ο νόμος της βαρύτητας, υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι. Αν το αφήσω αυτό το βιβλίο, τι θα συμβεί? Θα πέσει στο έδαφος. Ο νόμος της βαρύτητας θα το κάνει βεβαίως. Όπως και με τους φυσικούς νόμους, έτσι και με τους πνευματικούς νόμους. Λειτουργούν πάντοτε ακριβή 100%. Ποια είναι αυτή η πνευματική νόμη? Διαβάζουμε στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, στίχος 2, σχετικά με δύο από αυτούς τους πνευματικούς νόμους. Και θα το διαβάζω. Επειδή η δύναμη του πνεύματος που δίνει τη ζωή και αυτή η δύναμη γίνεται δική μου μέσω του Ιησού Χριστού, με λευτερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θάνατου. Πριν σώσεις. Πριν αναγεννήθεις Χριστού Ιησού, ήσουν κάτω από τον νόμο της αμαρτίας και του θάνατου. Αυτοί οι νόμοι λειτουργούσαν στη ζωή σου. Ήσουν νεκρός στην αμαρτία, χωρίς τον Ιησού. Κατευθυνόσουν προς τον αιώνιο θάνατο και την καταδική. Οι νόμοι της αμαρτίας και του θάνατου το εξασφαλίζαν αυτό. Ωστόσο, την ημέρα που έδωσες τη ζωή σου στον Ιησού και αναγεννήθηκες σε αυτόν, ένας άλλος νόμος άρχισε να λειτουργήσει στη ζωή σου. Δηλαδή, ο νόμος του πνεύματος της ζωής. Όταν είσαι κάτω από τον νόμο του πνεύματος της ζωής, ο Χριστού Ιησού, τότε είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ο νόμος της αμαρτίας και του θάνατου δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω σου. Υπάρχουν άλλοι νόμοι που πρέπει τώρα να μάθεις να χρησιμοποιήσεις. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι ο νόμος της πιστής. Πριν ήσουν κάτω στον νόμο του φόβου και της ανησυχίας. Τώρα πρέπει να μάθεις πώς να εφαρμόσεις τον νόμο της πίστης στη ζωή σου. Έχω μία άλλη ερώτηση για σένα. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι καλή? Ναι, μας δίνει φως και θερμότητα. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας και τα λοιπά. Αλλά τι θα συμβεί αν την καταχραστούμε? Η ηλεκτρική ενέργεια υποκτεί σε φυσικούς νόμους και αν την καταχραστούμε μπορεί να μας σκοτώσει. Μπορούμε να πάθουμε ηλεκτροπληξία. Έτσι είναι και στο πνευματικό βασιλέο. Αν βάλουμε τα δάκτυλα μας σε μία ηλεκτρική μπρίζα, θα πάθουμε ηλεκτροπληξία.
Ωστόσο, αν βάλουμε το βίσμα για μια ηλεκτρική σόμπα στη βρύζα, θα έχουμε ζεστή το χειμώνα και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, αν μιλάμε το λόγο του Θεού με πιστή, χωρίς αμφιβόλια, όλα θα πάνε καλά στη ζωή μας. Αλλά αν μιλάμε λόγια αντίθετα με το λόγο του Θεού, τίποτα δεν θα πάει καλά. Όταν μιλάμε, το λόγο του Θεού είναι σαν να ενεργοποιούμε το διακόπτη φωτισμού και τότε το Άγιο Πνεύμα που είναι γεμάτο δύναμη και ενεργεία, όπως ο ηλεκτρισμός, μπορεί να λάμψει, να φέρει φως στη ζωή μας. Το στόμα μας είναι σαν ηλεκτρικός διακόπτης. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη ζωή μίλοντας τον Λόγο του Θεού. Ή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον θάνατο μίλοντας αντίθετα με τον Λόγο του Θεού. Όταν μιλάμε αντίθετα με τον Λόγο του Θεού, δίνουμε δύναμη στο σατανά να επιφέρει κακά πράγματα στη ζωή μας. Όπως έγραψε στο Παρμίες, κεφάλαιο 18, στίχος 21, ο θάνατος και η ζωή κρεμούν από τη γλώσσα. Και αν εσύ τη γλώσσα αγαπάς, διάλεξε τι θα πάρεις. Για παραδείγμα, τερνίζομαι, χατσου, τερνίζομαι. Νομίζω ότι έχω ένα κρύο και θα αρρωστήσω. Αυτή τη στιγμή έχεις μία επιλογή. Να μιλάς δυνατά. Έχω ένα κρύο και θα αρρωστήσω. Και δώσεις τότε δύναμη στο σατανά να σε αρρωστήσει με ένα κρύο. Ή να μιλάς τη γλώσσα του Θεού και να δώσεις δύναμη στο Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή μιλώντας το Λόγο του Θεού από Ιζαίας, κεφάλαιο 53, στίχος 5. Από τις πληγές του Ιησού Χριστού, θεραπεύτηκα. Και γράφει επίσης στο Αλφα Πέτρου, κεφάλαιο 2, στίχος 24, οι δικές του πληγές γιάτρεψαν τις δικές μας. Αν μιλάς το Λόγο του Θεού, ο σατανάς δεν μπορεί να φέρει αρρωστία σε σένα, γιατί τότε δεν του έδωσες τη δύναμη να το κάνει με τα λόγια σου. Ο Ιησούς είπε στο κατά Μάρκου, και θα διαβάζω από κατά Μάρκου, κεφάλαιο 11, από στίχος 12 επί 14 και μετά από στίχος 20 μέχρι 26. Διαβάζω. Το πρωί, αφήνοντας τη Βηθανία, πείνασε, ο Ιησούς Χριστός πείνασε, όταν είδε από μακριά μία σικιά με φύλλα, τη ζύγωσε. Μήπως βρήκαν ένα σίκο πάνω της. Μα δεν βρήκε παρά μόνο φυλά. Λέει τότε ο Ιησούς στο δέντρο, ποτέ να μην ξανακαρπίζεις. Και αυτό το άκουσαν οι μαθητές του. Λοιπόν, συνεχίζουμε με στίχους 20. Το πρωί, την άλλη μέρα το πρωί, καθώς οι μαθητές περνούσαν από τη σικιά
που την έχει καταλαστεί ο Ιησούς, τη βρήκανε ΣΥΡΙΖΑ, καταξερή. Ο Πέτρος το θυμήθηκε. Λέει στον Ιησού, «Δάσκαλε, για δες, η σικιά που καταραστήκες ξεραθήκε, ξεραθήκε». Αποκρίθηκε ο Ιησούς. Αν έχετε πραγματική πίστη στο Θεό και σας λέω την αλήθεια, μπορείτε να πείτε σε τούτο το βουνό, σήκω και πήγαινε να πέσεις μέσα στη θάλασσα. Και αυτό θα πάει. Φτάνει να το πιστεύετε βαθιά, χωρίς κανένα δίσταγμο. Και θα γίνει ό,τι και αν πείτε. Ακούστε καλά αυτό που σας λέω. Μπορείτε να προσευχθείτε για οτιδήποτε. Και αν πιστεύετε πώς θα το λάβετε, το πήρετε. Είναι δικό σας. Όμως μην αρχίζετε την προσευχή σας αν νιώθετε πικρά μέσα σας για κάποιον άλλο. Συγχωρήστε πρώτα εσείς αυτόν για να συγχωρήσει και ο ουρανιός πατέρας σας τα δικά σας φτιαξίματα. Γιατί όταν εσείς δεν συγχωράτε, μήτε και ο ουρανιός πατέρας σας θα συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες. Εμείς πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο με τον Ιησού αν θέλουμε να ζήσουμε μια νικηφόρα χριστιανική ζωή. Πρέπει να μάθουμε τους πνευματικούς νόμους και να τους εφαρμοσούμε, ώστε να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ο νόμος της ζωής και όχι ο νόμος του θάνατου. Ο Άγιος Πνεύματος λειτουργεί μόνο σύμφωνα με τους πνευματικούς νόμους του Θεού, ακριβώς όπως η ηλεκτρική ενέργεια λειτουργεί σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Έτσι, για να ζήσουμε μία νικηφόρα ζωή, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, να πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού. Να έχουμε πίστη στον Λόγο του Θεού. Χωρίς αμφιβόλιο, χωρίς αμφιβόλιο στην καρδιά μας. Τρίτον, να μιλάμε δυνατά. Να μιλάμε δυνατά τον Λόγο του Θεού. Τετάρτον, να ενεργήσουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που μόλις μιλήσαμε. Η πιστή χωρίς αντίστοιχη δράση είναι νεκρή. Η πιστή χωρίς αντίστοιχη δράση είναι νεκρή. Αυτό είναι από Ιακώβου, κεφάλαιο 2, στίχος 20. Δηλαδή, αν εγώ πιστεύω ότι είμαι θεραπευμένη, δεν πάω στο κρεβάτι μου. Δεν πάω στο κρεβάτι μου. Τελικά, οι νόμοι του Θεού δεν λειτουργούν αν δεν έχουμε συγχωρήσει στις καρδιές μας. Πρέπει να γνωρίζουμε, να πιστεύουμε, να μιλάμε και να ενεργοποιήσουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και να συγχωρήσουμε όποιον μας έχει πληγώσει. Σαν έκανε ο Ιησούς στο Σταυρό εκείνους που το σταύρωσαν. Τότε θα ζήσουμε μία νικηφόρα χριστιανική ζωή.
Αυτός είναι ο αληθινός λόγος του Θεού. Αμήν. Λοιπόν, έχουμε κάθε την Κυριακή στις αμίκρες στο σπίτι μου. Έχουμε μια υπηρεσία 6:30 στις αμίκρες. Είμαστε νότια από την πόλη Σπάρτη. Και άμα θέλεις να έρθεις, μπορείς να έρθεις στην υπηρεσία μας 6:30 στις αμίκρες στο σπίτι μου. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ και γεια σας. Γεια σας.